Στασίου και με τις ευλογίες της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης θα μεταφερθεί τελικά η λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης. Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Γενικό Γραμματέα Αθανάσιο Καρούτζο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, ο οποίος μάλιστα στις δηλώσεις του τόνισε ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί άμεσα. Με την κατάσταση λαϊκής αγοράς Αλεξανδρούπολης ή αλλιώς αλλαγή χώρου διεξαγωγής. Πολλοί ήταν αυτοί που είπαν την άποψή τους. Έμποροι, παραγωγοί, καταναλωτές είπαν, φώναξαν, πρότειναν να παραμείνει λαϊκή στο λιμάνι ή επί της οδού Καραολή Δημητρίου όπου σήμερα διεξάγεται. Ωστόσο, η απόφαση της Δημοτικής Αρχής ήταν ξεκάθαρη. Η λαϊκή θα μεταφερθεί στην οδό Παπαναστασίου. Τι και αν οι συνδικαλιστές των συμμετεχόντων έκαναν ένσταση έναντι της απόφασης. Η μεταφορά θα γίνει και με τις ευχές του γραμματέα της αποκεντρωμένης δίκησης Μακεδονίας Θράκης, τη θετική έγκριση του οποίου κατάφερε να αποσπάσει κατά τη διάρκεια σύσκεψης ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Σήμερα μου ζήτησε ο Δήμαρχος να εγκρίνουμε την απόφαση για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς και η οποία εγκρίθηκε αμέσως. Είχε όλα τα νόμιμα χαρακτηριστικά. Ξεπεράστηκαν τα γραφειοκρατικά και την εγκρίναμε. Σήμερα τελείωσε και το θέμα της λαϊκής αγοράς. Οριστικά η αποκεντρωμένη θεώρησε επί της ουσίας και κατά τον τύπο ότι η λαϊκή αγορά πρέπει να μεταφερθεί στην Παπαναστασίου όπως όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο, δικαιωμένος νιώθοντας γι' αυτό, γιατί οι παράγοντες οι οποίοι σε κάθε χώρο έχουν αποφαθεί μέχρι τώρα και οι οποίοι γνωρίζουν, είναι εξειδικευμένοι για το πώς πρέπει να λειτουργήσει μια λαϊκή, είτε ομόφωνα μέχρι τώρα είτε κατά πλειοψηφία, όρισαν την Παπαναστασίου, άρα λοιπόν δικαιώνομαι. Η απόφαση, όπως τονίζει ο κ. Λαμπάκης, θα εφαρμοστεί άμεσα. Όσο πιο άμεσα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες τακτοποίησης του χώρου και εξεύρεσης λύσεων μεταφοράς των καταναλωτών στη νέα τοποθεσία. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου οι παραγωγοί οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε λίγες μέρες στη λαϊκή της Παπαναστασίου, αλλά και οι συνεργαζόμενοι, οι δημότες, για τους οποίους έχω υποχρέωση να περνάνε όσο γίνεται καλύτερα σε όλες τις συναλλαγές τους, να έχει μια άρτια οργάνωση, και ζητώ λοιπόν γι' αυτό και την συμπαράσταση όλων των συμμετεχόντων παραγωγών, αλλά και όλων των αγοραστών δημοτών, προκειμένου να φτιάξουμε μια πόλη η οποία δεν θα παθαίνει έφραγμα κάθε Πέμπτη και πραγματικά θα έχουν την άνεση και του χώρου και του χρόνου όλοι μα όλοι να απολαμβάνουν τη συναλλαγή μέσα σε μια λαϊκή αγορά η οποία θα αποκτήσει βηματισμό σωστό εφόσον συνεργαστούμε όλοι για πάντα. Ωστόσο, νέες αλλαγές θα έχουμε και για τη λεγόμενη πράσινη λαϊκή του Σαββάτου, η οποία πλέον και αυτή μεταφέρεται. Η λαϊκή πράσινη πέτηση του Σαββάτου θα φύγει από εκεί, γιατί δεν μπορεί να έχουμε στον ίδιο χώρο δύο μέρες την εβδομάδα, αν θέλετε, όλα τα καλά αλλά και όλα τα επιβαρυντικά μιας λαϊκής αγοράς. Και θα πάει βέβαια στο τέλος της εθνικής αντιστάσεως, αριστερά ή δεξιά, δεν έχει σημασία. Θα το καθορίσουμε σε συνεργασία πάντα καλόπιστα και καλοπαραίτητα με τους παραγωγούς, τους 60 περίπου, οι οποίοι συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά, γιατί βλέπετε ότι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλος εγωισμός από πλευράς μου, μια και συνεργάζουμε προκειμένου να προσδιοριστεί το καλύτερο για όλους.